Χριστούγεννα 2019. Ο Μητροπολιτικός Ναός του Ηρακλείου γεμάτος από πιστούς σε κλίμα χαρμόσυνο και βαθιά κατάνοιξη. Εικόνα εκ διαμέτρου αντίθετη με τις φετινές γιορτές που αλακινούνται στους ρυθμούς της πανδημίας, με τους χριστιανούς να μην μπορούν όπως τα προηγούμενα χρόνια να περάσουν χωρίς περιορισμούς στο κατόφλι των ναών. Στις ιερές ακολουθίες έως 25 άτομα επιτρέπονται στις εκκλησίες και 50 στους μητροπολιτικούς ναούς. Υπό αυτό το πρίσμα η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αποφάσισε σε όλες τις ενορίες του νησιού με περισσότερο από ένα εφημέριο ανήμερα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων οι θείες λειτουργίες να είναι διπλές, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πιστούς να συμμετέχουν σε αυτές. Θα έχουμε λίγο ενωρίτερα 6 με 9.30 την πρώτη Θεία Λειτουργία και στις 3 αυτές οι μέρες που προαναφέραμε, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια, και έπειτα από τις 10 έως τις 11 θα ακολουθήσει η τέλεση της δεύτερης Θείας Λειτουργίας. Αυτό το κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, για λόγους ποιμαντικούς, προκειμένου να δώσουμε στους ανθρώπους την δυνατότητα να εκκλησιαστούν χωρίς να υπάρξει συνωστισμός. Σε αυτές τις πρωτόγνωρα δύσκολες εποχές, συγκινητικό ήταν το πρώτο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου μετά την περιπέτεια της υγείας του μέσα από την εκπομπή Ορθόδοξος Λόγος και την Κρήτη TV. Ο Σεβασμιότατος ζήτησε από τους πιστούς να μην φοβούνται και να είναι δυνατή, με βαθιά πίστη στο Θεό και με αληθινή αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Είμαι κοντά σας, με όλη μου την καρδιά. Είμαστε μαζί. Τις δυσκολίες αυτών των καιρών και των εποχών, να είστε όλοι δυνατοί, με βαθιά πίστη στο Θεό και με αληθινή αγάπη μεταξύ σας. Την περίοδο των εορτών οι εκκλησίες παραμένουν ανοιχτές, προκειμένου οι πιστοί, τηρώντας πάντα κατά γράμμα τα προβλεπόμενα μέτρα, να μπορούν να προσευχηθούν και να προσκυνήσουν. Δηλαδή μπορούν οι πιστοί, περιερχόμενοι από τους ιερούς ναούς, να εισέρχονται, να μένουν για λίγο μέσα στο ναό για ένα σύντομο προσκύνημα και κατηδίαν προσευχή, πάντοτε τηρουμένων των απαραίτητων μέτρων, δηλαδή με τη χρήση της μάσκας και κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους και κατά τη διάρκεια της παραμονής εντός του ιερού ναού. Και ο εορτασμός των Θεοφανίων φέτος θα είναι αλλιώτικος, χωρίς ο Σταυρός να πέσει στα παγωμένα νερά της κριτικής θάλασσας. Αυτό λοιπόν εφέτος, με αυτόν τον τρόπο, δεν θα τελεστεί, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός ανθρώπων. Και έτσι παρακαλώ όλοι και να το σεβαστούμε και να το δεχτούμε σε αυτές τις ιδιαιτερότητες αυτής της χρονιάς. Με την έκκληση προς τους πιστούς για σεβασμό στα μέτρα και την τήρησή τους, η Εκκλησία της Κρήτης εύχεται προς όλους εφρόσινα Χριστούγεννα και ένα ευλογημένο νέο έτος, με την προσδοκία της υπέρβασης των δοκιμασιών που το 2020 τόσο απρόσμενα έφερε στις ζωές μας.